Χαίρετε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Fitcast. Καλησπέρα Ρόκο, τι κάνουμε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση. Σήμερα ο Διονύσης απουσιάζει, λείπει, είναι σε υποχρεώσεις, έχει ομιλητής, λίγο τρέξιμο. Έτσι, είναι ομιλητής στο συνέδριο. Τι έχουμε σήμερα, ποιον έχουμε καλεσμένο? Θες να κάνεις εσύ την εισαγωγή, Ρόκο, να πούμε λίγο για το Θανάση. Θανάσης Καπεσακάλης, γνωριστήκαμε πριν περίπου 12 χρόνια που ουσιαστικά σε κάποια σεμιναριακά μαθήματα που γίνονται, αν θυμάμαι καλά, στο Studio One, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εξαιρετικός καθηγητής, πάρα πολύ φοβερή μεθοδολογία για την μάθηση και την εκμάθηση και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος είναι στο χώρο της προπονητικής και ειδικά στο χώρο του νερού, της προπονητικής του νερού, θεωρώ η κορυφή και δεν σταματάει να μας εκπλήσει συνικά με τα πράγματα που κάνει. Καλησπέρα για το Θανάση. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ρόκο για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, με το νερό, με την προπονητική στην πολύμηση, με την έρευνα στην πολύμηση και τη βιοχημεία της άσκησης συνδυαστικά πάντα. Και μαζί με αυτά προσπαθούμε κατά καιρούς, όποτε μας δίνει την ευκαιρία, να βάλουμε και άλλο κόσμο έτσι, στην αγάπη για αυτά τα στοιχεία. Και χαίρομαι που έχει μείνει στο Ρόκο μετά από τόσα χρόνια ό,τι κάναμε τότε. Όχι, ήταν φοβερός ο τρόπος και γενικά ήσουν πολύ, επειδή ήσουν αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, και αν θέλαμε ήταν η πρώτη χρονιά, ήταν αφενός η εμπειρία σαν αθλητής, το πώς ουσιαστικά έφερε το εργαστήριο με την πρακτική της όλης υπόθεσης, γιατί παλαιότερα είχαμε μόνο τους ανθρώπους που ήταν ερευνητές, οι οποίοι δεν είχαν καμία ουσιαστικά ιδέα με την πραγματικότητα. Και μετά είχαμε τους bros, που ήταν μόνο πραγματικότητα, καθόλου εμπάσχευτος επιστήμη. Έτσι. Κοίταξε, είναι, όσοι με γνωρίζουν και συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια, είναι βασική μου επιδίωξη να φέρω αυτά τα δύο κοντά. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ. Υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία και πρακτική εφαρμογή στο κομμάτι της προπονητικής, του κολυμπητηρίου, του σταδίου του γυμναστηρίου. Υπάρχει εκεί πέρα πολύ συγκεντρωμένη γνώση και εμπειρία. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν και υπάρχουν πολλές γνώσεις από τα ερευνητικά αποτελέσματα μέσα στα εργαστήρια. Υπήρχε απόσταση, είναι βασική μου επιδίωξη να τα φέρω κοντά, στο κομμάτι το δικό μου τουλάχιστον. Μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω εγώ, ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς υπάρχει παγκοσμίως αυτή η τάση. Νομίζω ότι είμαστε αρκετοί πλέον που είμαστε και στα δύο, μπορεί να είναι και στο εργαστήριο και στο γήπεδο και στο κολυμπητήριο. Υπάρχει πολλοί κόσμος και στο εξωτερικό και αυτό έχει αρχίσει να έρχεται πιο κοντά. Βοηθάει η τεχνολογία, τα social media, η πιο εύκολη διάχυση της γνώσης και μεταφορά της μέσω ίντερνετ. Οπότε, ναι, είναι ένα βασικό ζήτημα του χώρου, γενικότερα του sport science και του fitness, να μπορέσουν να έρθουν αυτά τα δύο μέρη κοντά, δηλαδή το ακαδημαϊκό με το πρακτικό. Προσπαθούμε και νομίζω σε ένα μεγάλο κομμάτι επιτυχάνεται. Υπάρχει διάθεση και από τις δύο μεριές, υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια και στα μυαλά και στις δύο πλευρές και νομίζω ότι πάει καλά αυτό και θα πάει καλύτερα. Το υγρό στοιχείο βέβαια δεν είναι λίγο πιο δύσκολη μεταφορά, φαντάζομαι. Δηλαδή λόγω της ιδιότητας της προπόνησης ή της τεχνικής, της κολύμβησης ή της ιδιότητας του νερού ή όλα αυτά τα στοιχεία. Κοίταξε. Να μεταφερθεί όλη αυτή η γνώση που έχουμε γενικότερα. Ναι, η κολύμβηση είναι ένα άθλημα που έχει αρκετή έρευνα από πίσω. Δηλαδή, δόξα Θεώ, υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος ερευνών που επειδή πιάνει πολλά κομμάτια, δεν είναι πάνω στην τεχνική, πάνω στην φυσιολογία, ψυχολογία, δηλαδή όλα τα κομμάτια της από εδώ στην κολύμβηση πιάνονται. Αλλά το νερό είναι αυτό που προσφέρει τη μαγεία και τη δυσκολία στο άθλημα. Δηλαδή, όλα είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν σε κολυμβητές. Οι κολυμβητές διαφέρουν σε πολλά πράγματα από τα αθλήματα της ξηράς. Δηλαδή, υπάρχει όντως δυσκολία στη μεταφορά συμπερασμάτων, ευρημάτων λόγω του υγρού στοιχείου. Όμως, υπάρχει το πλεονέκτημα ότι και οι προπονητές είναι αρκετά καταρτισμένοι, έτσι ώστε αυτό βοηθάει και τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι
θέλει αυτό που λέγαμε πριν. Θέλει δηλαδή να έρθει κοντά το ότι υπάρχει σε έρευνα με την πράξη. Υπάρχει φοβερός όγκος πληροφοριών και στα δύο κομμάτια. Και αυτό είναι το σημείο που το ξέρω και αρκετά καλά. Δηλαδή και στην προπονητική της κολύμβησης και στο κομμάτι το ερευνητικό. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών που πρέπει φυσικά να φιλτραριστεί κάθε φορά τι αξίζει και τι όχι, αλλά και να αρχίσει να έρχεται το ένα με το άλλο κοντά τα παιδεία. Έχει δυσκολίες, αλλά υπάρχει δυναμική καλή. Ως προς το προπονητικό κομμάτι, για να βελτιώσει κάποιος κολυμβητής την επίδοσή του, μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά, έτσι, θα βάζαμε το κομμάτι το τεχνικό να υπερισχύει των ενεργειακών συστημάτων ή των προπονητικών, στα πρωτόκολλα ή το αντίθετο ή και τα δύο ίσως θα τα βάζεις σε ένα ποσοστό. Κοίταξε, αν μπορούσαμε να βάλουμε ποσοστό κατά κάποιο τρόπο. Τα αποφεύγω, γιατί ξεκινώντας από ποιο, από αυτή την όλη ιστορία, πόσο είναι ψυχολογία, πόσο είναι φυσιολογία, θεωρώ ότι είναι όπως όλα είναι θέμα εξειδίκευσης, έτσι και αυτό σε κάποιον αθλητή μπορεί να επηρεάζει. Σίγουρα η τεχνική είναι θεμέλιος λίθος. Δηλαδή, όσο και αν ασχολούμαι με το κομμάτι το μεταβολικό της βιοχημίας της προπονητικής, σίγουρα το κομμάτι της τεχνικής είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε από εκεί και όντως η προπονητική της κολύμβησης ξεκινάει από την τεχνική. Στις μικρές ηλικίες είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να μάθεις να κολυμπάει σωστά το παιδί, να έχει πολύ καλή επαφή με το νερό και σταδιακά μεγαλώνοντας να μπουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Γιατί καλώς κακώς όσο και να έχεις μια μηχανή από άποψη μεταβολισμού, ένα αθλητή που είναι μηχανή, αν δεν μπορεί να το εφαρμόσουμε στο νερό, δεν κάνεις πολλά πράγματα. Βέβαια η τεχνική επηρεάζει και το φυσιολογικό κομμάτι, το βιοχημικό, και αυτό γίνεται και αντίστροφα, όσο και αν σε κάποιος αυτό μπορεί να ξενίζει, γιατί αν δεν κάνω τη σωστή προπόνηση, αν δεν περάσω στον αθλητή ή δεν εφαρμόσει ο αθλητής κάποια πράγματα από άποψη προπονητικής, η τεχνική του είτε δεν θα βελτιωθεί, είτε θα σταθεροποιηθεί, είτε δεν θα χαλάσει κιόλας. Έτσι, δηλαδή είναι πολλές περιπτώσεις από λάθος προπονητικά πρωτόκολλα να φτάνουμε να χαλάει και η τεχνική. Άρα είναι αλληλένδετα, αλλά ναι, μέσα στο νερό η τεχνική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, οπότε ό,τι θέλουμε να κάνουμε που και μετά ενεργειακά, πρέπει να το εφαρμόζουμε σε κάποιον ο οποίος έχει ένα καλό επίπεδο τεχνικής. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δει τουλάχιστον έχω παρατηρήσει ότι στο κομμάτι του τρίαθλου, που φεύγουμε από το υγρό στοιχείο, γιατί περιέχονται και τα άλλα τα στοιχεία, έτσι, οι περισσότεροι που έχουν κάνει ψηλές επιδόσεις ήταν πρώην κολυμβητές. Δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν πιο μετά. Οπότε, όσον αφορά το κομμάτι της τεχνικής, μπορεί ίσως αυτό κάτι να μας λέει. Ναι, έχουν το πλεονέκτημα πάντα, χωρίς να έτσι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το τρίαθλο, αλλά έχουν πάντα το πλεονέκτημα, το τεχνικό κομμάτι και την επαφή. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, που το λέγαμε, το aquaticity, που τελευταία χρόνια έτσι έχει πάρει ένα κεντρικό ρόλο στην προπονητική. Είναι αυτή η επαφή με το νερό, που όσο μικρότερος ξεκινάς, βοηθάει να έχεις πολύ καλή επαφή, να γλιστράς, να κινείσαι άνετα στο νερό. Δεν είναι μόνο μην πάει το μυαλό μας σε μια τυποποιημένη τεχνική. Αν εδώ οι τρεις μας πάμε να κολυμπήσουμε ελεύθερο, το κάνουμε ο καθένας διαφορετικά, αλλά και οι τρεις μπορούμε να είμαστε απόλυτα σωστοί για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Mm-hmm. Αλλά ναι, έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί το κολύμπι είναι το πιο τεχνικό, το πιο σύνθετο, χωρίς να θέλω να δικαιωθώ τα διαθλήματα που προφανώς, έτσι ώστε να επηρεάζει πολύ περισσότερο το κομμάτι της απόδοσης και του τριάθλου. Άλλωστε, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια ερευνητικά δεδομένα, χωρίς να μπορώ να αναφερθώ επίσημα σε αυτά, που δείχνει ότι όταν βελτιώνεις σε έναν τριαθλητή, τουλάχιστον που φεύγω λίγο από τη συζήτηση τώρα, την επίδοσή του στην κολύμβηση, ταυτόχρονα βελτιώνεται και η επίδοσή του και στα άλλα στοιχεία. Βαθύ. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό και πώς μπορεί να το αιτιολογήσει. Μεταβολικό κομμάτι, δηλαδή η φυσιολογία του, προφανώς έχει μια μεταφορά, μια σύνδεση. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία ανενεργειακά έχει προπονηθεί αθλητή σωστά, προφανώς θα τον ευνοήσει και στα άλλα θύματα. Άλλωστε, πολλές αρχές, ειδικά για τα κομμάτια της αντοχής, έτσι, και όχι μόνο και για τα σπίτια, αλλά βλέπουμε ότι στην βιβλιογραφία ότι είναι κοινά, δηλαδή τα ερεθίσματα μπορεί να είναι κοινά. Συνήθως στο κολύμπι έχουμε μια
μια τάση για extra large όγκο όσον αφορά σε σχέση στο χρόνο, έτσι, σε, όχι, μην μπερδευτούμε ότι προφανώς στην ποδηλασία κάνουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα. Απλά μιλάμε για όγκο προπόνηση, για ώρες προπόνησης αναλογικά. Αυτό έχει να κάνει πάλι κυρίως με το, και με παλές αντιλήψεις που θέλαμε, τρελούς όγκους, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το ότι μέσα στο νερό πρέπει να μείνεις ώρα για να βελτιώσεις τεχνική σου, να σταθεροποιείς τεχνική σου, να έχεις αυτό το καλό ακουατίστη που λέμε. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένας οργανισμός προπονηθεί, αυτό το πράγμα εύκολα ή δύσκολα θα το συναντήσει και σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, από το κολύμπι να το μεταφέρει στο τρέξιμο. Το δύσκολο είναι ότι δύσκολα μεταφέρονται πράγματα μέσα στο νερό, αν δεν υπάρχει τεχνική. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό μας κάνει εντύπωση που βελτιώνεις στο νερό, στην απόδοσή σου προπονούμενος και βλέπεις βελτιώσεις και εκτός νερού. Το ανάποδο είναι το σπάνιο. Yeah, yeah, yeah. Τώρα που ανέφερες το βιοχημικό κομμάτι, εμένα αυτό που πάντα με ενδιέφερε στο κομμάτι των αθλημάτων του νερού είναι ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη απώλεια θερμοκρασίας στο νερό από ό,τι έχουμε σε οποιοδήποτε άλλη, εν πάση περιπτώσει, επιφάνεια, μπορούμε να το πούμε έτσι, yeah, yeah. περιβάλλον, σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Οπότε, πώς περνάμε περισσότερο χρόνο στο νερό σε μια πισίνα ουσιαστικά που δεν είναι κατάλληλη θερμοκρασία. Θεωρείς ότι θα υπάρχουν διαφορετικές μεταβολικές, σε πάση περιπτώσει, είναι αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να κοιτάμε? Υπάρχει έρευνα, υπάρχει θέμα και όταν τα νερά είναι κρύα. Εντάξει, το να μην είναι η θερμοκρασία στην πισίνα είναι θέμα ξεκάθαρα συνθηκών προπόνησης, δηλαδή κολυβητηρίου εγκατάστασης. Πρέπει η θερμοκρασία θεωρητικά στις πισίνες είναι σταθερή, οι πισίνες είναι θερμενόμενες και πρέπει να είναι γύρω στους 26,5 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εκεί θεωρητικά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Βέβαια, όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με την κολύμβηση, έχει τύχει να πάμε στο κολυβητήριο και το νερό να είναι 24 και να μην μπορείς να βουτήξεις καν. Δηλαδή, το νιώθεις, δηλαδή, και όσοι ξέρουν. Είναι φοβερή διαφορά, δεν μπορείς να προπονηθείς. Όπως και το να είναι πολύ ψηλότερη η θερμοκρασία, και αυτό θα συμβεί στις πισίνες στην Ελλάδα σε κανένα μήνα από τώρα, αν όλη η κίνηση, όπου σε εξωτερικές πισίνες δεν μπορείς να προπονηθείς λόγω θερμού νερού. Και για να το συνδέσω με το τρίαθλο αλλά και με το open water, έχεις διαφορετικές μεταβολικές αποκρίσεις. Αυτό υπάρχει βιβλιογραφία πάνω σε αυτά. Υπάρχουν δηλαδή. Ενδεχομένως να αντιμετωπίζει έναν άλλον αθλητή από αυτό που αντιμετωπίζει σε συνθήκες φυσιολογικές εκεί που τον έχει συνηθίσει. Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας για το πού μπορείς να κάνεις με αγώνες open water, minimum και maximum θερμοκρασίας. Δυστυχώς έχουμε και χάσει και αθλητές, αν το γνωρίζετε, σε παγκοσμίου επίπεδου διοργανώσεις λόγω πολύ ζεστού νερού. Και για να αποφεύγονται αυτά, έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Για όσους δηλαδή ξέρουν και ασχολούνται ειδικά με το open water που εκεί βρίσκουν εφαρμογή αυτό που είπες Ρόκο, υπάρχει διαδικασία, πρωτόκολλο, πρέπει να πας να κάνεις adaptation, προσαρμογή σε τέτοιο περιβάλλον, να φορέσεις στολή αν το νερό παρά είναι κρύο. Οπότε επειδή υπάρχουν τα δεδομένα πλέον, ξέρουν όλοι ότι, καλά, και εμπειρικά θα το φανταζόταν κανείς, αλλά υπάρχουν και τα δεδομένα πλέον ότι πρέπει να κάνεις την ρύθμισή σου και την προσαρμογή σου στο περιβάλλον στο οποίο θα αγωνιστείς. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι και χρήσιμα και δεδομένα και από άλλους χώρους που μελετάνε την επίδραση του περιβάλλοντος στον αθλητή. Ναι, επειδή εμείς όταν είμαστε, επειδή έχουμε στην πισίνα, όταν έχει πολύ κρύο νερό, συνήθως δεν θα προπονηθούμε. Εντάξει, πλέον αυτό ευτυχώς μας θυμίζει παλαιότερες εποχές, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε αρκετές τις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας που ήταν πιο δύσκολο να θερμαθούν οι πισίνες. Ελπίζω να μην πάμε πάλι εκεί με το κόστος της ενέργειας. Αλλά έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, δηλαδή σε εξωτερικές πισίνες, βλέπεις ότι το thermal stress είναι πολύ έντονο σε κάποιους αθλητές. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν την προπόνηση που θέλεις να βγάλουν, τις εντάσεις, δεν γίνεται. Και οπότε, πάμε σε αυτό που πάντα λέω, ότι ξέρεις, έρχονται νεότεροι προπονητές και λένε, έχω κάνει περιοδισμό, αυτό είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί. Και λέω, οκ, okay, καλά έκανες και το έγραψες, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. κατά γράμμα. Ναι, και πιάνεις και ένα χώρο. Είναι, αλλά... Ναι, και πιάνεις ένα χώρο που εξαρτάται πολύ από τη συνέχεια της εγκαταστάσεις, που δεν περισσεύουν, ίσα ίσα είναι το ακριβώς αντίθετο, είμαστε πολύ πιεσμένοι στο κομμάτι των εγκαταστάσεων.
Και ένα βασικό κομμάτι, μάλιστα σήμερα ο Νέτορ το πολύ έκανε ακριβώς αυτή τη συζήτηση, ότι μπορεί να σχεδιάζει τι προπόνηση θα κάνει, στην ουσία την κουμπώνει στις συνθήκες που βρίσκεις. Ακριβώς. Όχι, είναι, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αφήσει πίσω αυτές τις εποχές που ό,τι γραφόταν στο χαρτί έπρεπε να γίνει απαρεγκλήτως χωρίς να τσεκάρουμε τις συνθήκες. Και δεν φτάνουμε τώρα σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος ή μιλάμε για τον ίδιο τον αθλητή, ας πούμε. Δεν γίνεται επειδή εγώ ήθελα σήμερα να κάνω max ένταση, αν ο άλλος είναι δεν είναι σε καλή κατάσταση οπωσδήποτε να κάνω max ένταση. Δεν θα είναι max ένταση, είναι απλό. Έτσι ακριβώς. Όπως σε όλα που δίνουμε έμφαση, αναφερθήκαμε τώρα και μιλήσαμε λίγο για τις συνθήκες του κολυμβητηρίου, της πισίνας, του νερού, το κομμάτι της προπόνησης, χωρίς να έχουμε και το χρόνο και την πολυτέλεια να μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτά τα ενεργειακά συστήματα. Αλλά υπάρχουν και το άλλο, το ξηρά προπόνηση, βγαίνεις από το νερό και υπάρχουν και οι υπόλοιπες 23 ώρες στον κολυμβητή και μία διαχείριση που λίγο αναφερθήκαμε πριν, αλλά τι γίνεται με τον κολυμβητή, η προσέγγιση του στις υπόλοιπες ώρες ημέρες και έξω από το νερό. Κοιτάξτε, το κολύμπι είναι ένα δύσκολο άθλημα και έχει υψηλές απαιτήσεις, δηλαδή από ένα επίπεδο και μετά στον πρώτο αθλητισμό, η ζωή του αθλητή επηρεάζει πάρα πολύ. Η δικιά μου άποψη είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ. Ας πούμε ότι προπονείται 2 ώρες ένας αθλητής, μπορεί να κάνει και διπλή προπόνηση 4 ώρες, βάλω και το γυμναστήριο 5 ώρες, να σου βγάλω όσες περισσότερες ώρες μπορώ από το 24ωρο να μείνουν 19. Όλο το υπόλοιπο θα καθορίσει την ουσία το τι θα γίνει τις επόμενες 5 ώρες, την επόμενη μέρα. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά και ευτυχώς και όσο περνάνε τα χρόνια το κομμάτι της αποκατάστασης παίρνει το ρόλο που έπρεπε να είχε πάρει τα προηγούμενα χρόνια στην ζωή, την αθλητική ζωή και την προπονητική ζωή. Γιατί ό,τι κάνουμε εμείς το 2 ώρο είναι το ερέθισμα. Στην αποκατάσταση βελτιώνεται ο κάθε οργανισμός. Οπότε αν αυτό δεν υπάρχει στην σωστή του βάση, προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που προσδοκάμε. Ένας κολυμβητής επομένως πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την υπόλοιπη ζωή του, να κοιμηθεί καλά, να φάει καλά, να συμπεριλάβει ό,τι πρέπει να συμπεριλάβει από άψη αποκατάστασης, δηλαδή αν θα κάνει κάποια συνεδρία stretching, mobility, σε συνεργασία με τους προπονητές του, ακόμα και το mental training, έτσι, που θα πρέπει να συμπεριλάβει, γιατί είναι ένα επίπονο πρόγραμμα και δεν είναι μόνο όταν θα έρθει οι αγώνες, να πούμε, αν θα έχει καλή ψυχολογία ο αθλητής θα πάει, είναι κάτι που χτίζεται όλο τον χρόνο. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ισορροπία που πρέπει να κρατήσει. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του dryland, της ξηρής προπόνησης, να συνδυαστεί με το νερό. Υπάρχει εξειδικεύση πλέον και σε αυτό. Υπάρχει γυμναστές που το κάνουν εξειδικευμένα. Το γνωρίζετε πολύ καλά και οι δυο σας. Είναι ένα άθλημα που πρέπει να ενώσει πολλά πράγματα μαζί και η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να, παράδειγμα δεν είναι έτσι, δεν, μπορεί να χτίζεται στο κολύμπι και να διαλύσει το γυμναστήριο ή μπορεί να χτίζεται στο κολύμπι και το γυμναστήριο και να τα διαλύσει στο σπίτι. Να μην υπάρχει διατροφή μετά, να μην υπάρχει ξεκούραση, σωστός ύπνος. Και στο κολύμπι, εγώ το χαίρομαι που είναι δύσκολο άθλημα και έχει την απέτηση ότι ο πειθαρχημένος αθλητής, αυτός που θα δείξει σωστό αθλητικό πρόσωπο μακροπρόθεσμα, όχι μία και δύο εβδομάδες, θα πάρει την ανταμοιβή που τα αναλογεί. Δεν έχουν όλη την ίδια ανταμοιβή, αλλά θα πάρει την ανταμοιβή που τα αναλογεί. Και γιατί κάθε λεπτομέρεια που χάνει ο προπονητής, ο αθλητής, ο διατροφολόγος, οποιοδήποτε, μπορεί να έχει επίπτωση στην απόδοση του αθλητή και ένα εκατοστό είναι ένα εκατοστό. Είναι ένα μετάλλιο. Δηλαδή όλα παίζουν το ρόλο τους. Εντάξει, και αυτό που ίσως λίγο μπορεί να δω είναι ότι προσπαθούμε να πάρουμε όλη την ευθύνη, να πάρουν όλη την ευθύνη γύρω στο team και να πούνε εγώ αυτό ζητάω, αυτό ζητάω, αυτό ζητάω και ο αθλητής είναι στη μέση και έρχεται να ικανοποιήσει τον ένα, να ικανοποιήσει τον άλλο, να ικανοποιήσει και αυτό, να κάνει το άλλο και όλο αυτό δεν είναι ανθρωποκεντρικό, να είναι δηλαδή γύρω από τον άνθρωπο τον οποίο θα πρέπει να μπει προς την ενέργεια. Γιατί πολλές φορές αν έχει το mentality και την, μπορεί να ξεπεράσει αυτό και να κάνει πράγματα τα οποία έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία τα λες. Και η προηγούμενη ερώτηση πολύ σωστή και αυτή σου η τοποθέτηση πολύ σωστή. Για μένα, επειδή ισορροπώ σε 2-3 βάρκες, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα με τον Ρόκο, όντας και προπονητής, αλλά και το
support staff, γιατί κάνοντας με τρεις άλλους αθλητές, στην ουσία είμαι support staff σε άλλους προπονητές. Έτσι. Η άποψή μου είναι ότι ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να έχει τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται ο προπονητής να είναι ένας φωτεινός παντογνώστης που να ξέρει ταυτόχρονα από όλες τις ειδικότητες. Πλέον υπάρχει πολύ μεγάλο. Ναι. Ξέρετε κάτι, μου αρέσει μερικές φορές να δίνω το παράδειγμα των προπονητών, τους λέμε εμείς, στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Δεν θα γράψει από κάτω ούτε coach, ούτε trainer, ούτε. Γράφει manager. Ναι. Έτσι. Ο προπονητής για μένα πρέπει να είναι αυτός που έχει τον πλήρη έλεγχο σε απόλυτη συνεργασία με τον αθλητή. Ειδικά από κάποια ηλικία και μετά, από κάποιο επίπεδο και μετά, πρέπει να υπάρχει η αλληλεπίδραση, πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ fan όλου αυτού του κομματιού του coach-athlete relationship. Το θεωρώ πρωταρχικό στον τρόπο με τον οποίο προπονητικά δουλεύω. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες, πρέπει να υπάρχει ο προπονητής ο οποίος να τα βάζει όλα τα κομμάτια και σε συνεργασία με τον αθλητή μετά να τα πηγαίνει. Γιατί να τα πηγαίνουν μπροστά. Δεν μπορεί ο αθλητής να είναι αυτός που στο τέλος θα παίρνει 500 αποφάσεις και θα κάνει και να κολυμπήσει κιόλα στο τέλος. Γι' αυτό είναι. Και δεν είναι καλό να έρχεται τώρα να είναι ο Θανάσης ο προπονητής, να λέει εγώ θέλω να κάνουμε αυτό, να έρχεται ο Γιάννης ο οποίος θα λέει σαν ψυχολόγος προτείνω να κάνουμε τρεις συνεδρίες στο βουνό και να έρχεται ο Ρόκος πιο βουνό, θα πάμε στην άμμο γιατί εγώ ως γυμναστής θέλω αυτό. Πρέπει να κάτσουμε τον προπονητή, να τα συζητήσουμε, να βγάλουμε μια κοινή γραμμή και τελικά ο προπονητής να αποφασίσει να προτείνει στον αθλητή, δηλαδή ένα πρόσωπο εν τέλει να παίρνει τον πρωταρχικό ρόλο γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι. Παρότι είναι πολύ καλό και πολύ θεμητό να υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι βοηθούν, να έχουν και επαφή και με τον αθλητή για να μπορεί και ο αθλητής να παίρνει τις εμπειρίες, αλλά κάπου πρέπει στο τέλος να μην φτάνουμε ο αθλητής να καίγεται, ας πούμε, να τερματώνει τι εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω. Και ένα λόγο παραπάνω που πρέπει να είναι ο προπονητής αυτός, γιατί αυτός είναι άμεσος σε επαφή με την οικογένεια και με το γιατί... Ζούμε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για το ελληνικό κοινό, που ο πατέρας, οι γονείς είναι και προπονητής, ναι. Είναι και διατροφολόγος. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Χαίρομαι πολύ που βλέπω πλέον γονείς που το αφήνουν στους ειδικούς, υπάρχει αυτό, αλλά δεν πάει να υπάρχει και το πιο παραδοσιακό, να ξέρουμε λίγο απ' όλα. Στην Ελλάδα είμαστε, απ' όλα ξέρουμε. Συνηθίζουμε να ξέρουμε απ' όλα, δεν είμαι προπονητική, το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια ειδικότερα. Ναι, πρέπει κάπου να φιλτράρεται αυτό και για μένα είναι στο δίδυμο προπονητή-αθλητή. Είναι και πολύ σημαντικό, δηλαδή πολλοί κόσμοι ξέρεις, σε βλέπει που ασχολείσαι με επαγγελματίες, αθλητές, τον Ατάλο κτλ. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια τα οποία δεν πρέπει να φτάνουν στον αθλητή όπως πολύ ωραία είπες. Και πρέπει να πάρεις και μια απόφαση, αν θες να είσαι αυτό που λέμε entertainer, δηλαδή να μην χαλάς χατήρια γιατί ο αθλητής π.χ. δεν θέλει να ακούσει αυτό που πρέπει να ακούσει. Και εκεί πάμε στο μεταλλητέ που είχαμε πριν, γιατί πολλές φορές κρίνουμε προπονητές εντός αγωγικών, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε το άλλο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι υπάρχει από πίσω. Έτσι. Και ότι οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, πιθανά για ευκολία ή πιθανά γιατί έτσι είναι το σχέδιο, οπότε καλό είναι να, αφού δεν ξέρουμε όλη την ιστορία, να μην μπαίνουμε σε... Πολύ σωστά. Το εύκολο να κρίνεις, ειδικά εκ των υστέρων, να κρίνεις ότι η απόφαση του προπονητή ήταν λάθος ή δεν πήγε καλά γιατί τότε έγινε μια λάθος προπόνηση ή δεν ξέρω, ακούσα μια λάθος προετοιμασία. Λίγο πολύ θα συμφωνήσω ότι ναι, είναι μια συνεργασία προπονητή-αθλητή. Όχι, νομίζω ότι οι καλές συνεργασίες που κρατάνε καιρό και τις πιστεύω δεν προέρχονται από το να κάνεις τα χατήρια ο ένας τον άλλον. Είναι μια κοινή πορεία όπου και οι δύο προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Πρέπει να σέβεται ο αθλητής τον προπονητή και ο προπονητής τον αθλητή. Έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή πορεία, ένας κοινός στόχος, ένας κοινός τόπος, πώς δουλεύουμε. Κάποιοι θα ταιριάξουν, κάποιοι δεν θα ταιριάξουν και αυτό είναι μέσα στο μια σχέση, είναι, και πρέπει να υπάρχει μια ωριμότητα κατ' εμέ, έτσι ώστε να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή εκεί που ταιριάζεις να προχωράς και να συνεχίζεις και να επενδύσεις πάνω σε αυτό. Και δεν είναι κακό κάποιες φορές να βλέπεις ότι εντάξει, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Πρέπει να είμαστε open-minded. Δηλαδή και στην μία περίπτωση και στην κοινή πορεία να είσαι open-minded και να επενδύεις πράγματα, να προχωράει, να εξελίσσεται αυτό το κομμάτι.
Αλλά και στην ΑΕΠΕΡΣ που δεν υπάρχει κοινός τόπος, να υπάρχουν τροποποιήσει, αλλαγές. Δεν είναι κακό. Είναι μια δυναμική διαδικασία πάντα. Έχουμε, πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι και η προσέγγιση και η παρακίνηση και τέτοια, πολλές φορές... Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήγαμε σε αυτά, παρότι... Πήγαμε από το τέτοιο. Ίσως είναι και πολύ ουσιαστικό. Καμιά φορά, ξέρεις, προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο κομμάτι και μετά χάνεις τη βάση. Όχι, μ' αρέσει ιδιαίτερα στο προπονητικό κομμάτι, μ' αρέσει. Με εντεγκάρει αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας, το coach athlete relationship, δηλαδή όμως με παρακολουθούν λίγο, απλά για το κομμάτι της εξειδίκευσης σίγουρα είναι κομμάτι στην βιοχημεία. Έτσι. Μιλάμε για ξηρά προπόνηση, η οποία ξηρά προπόνηση θέλει να μεταφερθεί κάπως στον κολυμβητή. Ποια τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει κάποιος που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα ξηράς προπόνησης, ώστε να μεταφερθούν, τουλάχιστον επιγραμματικά σε βασικούς κανόνες, αυτά ίσως μέσα, αν γίνεται αυτό, αν είναι η καλύτερη μέθοδος αυτή και αν, ποια είναι αυτά τα οποία ίσως μπορεί να πάνε ένα αθλητή πίσω και να μην μπορέσει να τον πάει και πίσω, δηλαδή, όχι απλά να νοσιά και άστοχα. Ωραία, θα προσπαθήσω να το πιάσω στη μεριά του προπονητή κολύβησης, έτσι ώστε να μην... Μπω πολύ στα λιμέρια των strength and conditioning coaches που πλέον έχουν και αυτό το δικό τους κομμάτι εξειδίκευσης. Αυτό που περιμένει ο προπονητής είναι να δει πράγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν. Για μένα πολύ κεντρικό ρόλο παίζει η θέση σώματος στο νερό. Τη χτίζεις και αυτή είναι εκτός νερού. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το να πάρεις όσο μπορείς περισσότερη δυναμική σχήμα στο νερό, χωρίς όμως ο αθλητής να βαρύνει πολύ, να μεγαλώσει σε μέγεθος πολύ, να σφίξει. Και το τελευταίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια ευκαινησία στο κολυμβητή. Είναι ένα άθλημα που έχει μεγάλες απαιτήσεις ευκαινησίας, δηλαδή το mobility πλέον νομίζω ότι το mobility training έχει κυριαρχήσει νομίζω παγκοσμίως για τους κολυμβητές. Επομένως θέλουμε να έχει ένα ισχυρό κορμό, να μπορεί να εφαρμόσουν δυνάμεις στα άκρα του, έτσι ώστε να πάρει την πρόθεση που θέλεις. Γι' αυτό και εκτός νερού θεωρώ ότι δεν απαραίτητο κατά την άποψη να γίνουν κινήσεις μίμησης απαραίτητα, δηλαδή οι ίδιες και οι ίδιες κινήσεις μίμησης, αλλά οι βασικές ασκήσεις δύναμης που οι περισσότεροι strength and conditioning coaches τις γνωρίζουν, είτε αυτά είναι squats, είτε είναι pulling, είτε είναι pushing, έτσι, τα κατέχετε και οι δυο καλύτερα από μένα, βρίσκουν εφαρμογή και πολλές φορές. Ενώ υπάρχουν και πολύ ωραίες ασκήσεις, φαντεζή, μ' αρέσουν, δημιουργικές, πολυαρθρικές πλέον. Έτσι, έχουμε περάσει στο functional, μου αρέσει πάρα πολύ η functional προπόνηση σαν Θανάσης. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολα μεταφερόμενη, δεν κάθομαι να χτίσω απλά δικέφαλο ή τρικέφαλο. Έτσι. Όλα αυτά είναι ωραία και στην απλή τους μορφή. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί προπονητές εξάς προπόνησης που πλέον με απλούς τρόπους με βάρος του σώματος, με συγκεκριμένα εργαλεία, όχι όλο το γυμναστήριο απαραίτητα. Έτσι, βοηθάνε οι χώροι, εξοπλισμός να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν τρόποι. Επομένως, ναι, να πάρουμε τον κορμό, να πάρουμε την προώθηση από τα άκρα, ειδικά τα χέρια, να πάρουμε το injury prevention, δηλαδή να έχουμε μια πρόληψη τραυματισμών κατά το δυνατόν και να αποφύγουμε μεγάλη αύξηση όγκου, μεγάλη αύξηση, πώς το λένε, ένα βαρύ αθλητή του βάρους και φυσικά αυτό το να περιορίσει την κινητικότητα. Για μένα όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και από εκεί μετά καλώς κακώς είναι κομμάτι εξειδίκευσης. Εκεί νομίζω ότι κρύβεται το κλειδί, ένα πετυχημένο πρόγραμμα να έχει έναν πολύ επιτυχημένο αθλητή και έναν ο οποίος δεν τα κατάφερε γιατί έπρεπε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Ερευνητικά, συγγνώμη Ρόκο, ήθελες να πεις κάτι? Όχι, θα την κάνω μετά. Okay. Ερευνητικά, έχουμε δει ότι ό,τι προπονείς πρώτο πιθανότατα να βελτιώνεται και περισσότερο. Ενώ μέσα σε μια προπονητική μονάδα, αν το βάλεις. Ναι. Όταν θες να έχεις το κομμάτι της ξηράς προπόνησης και θες να έχεις και την ίδια μέρα και την προπόνηση της κολύμβησης που είναι βασικό στοιχείο, τι γίνεται εκεί?
All time classic ερώτηση. Και all time, υπάρχει... αλλά επειδή είναι ιδιαίτερο το κολύμπι και είναι καλά ιδιαίτερο κάνεις το και την κάνεις. Πολύ καλά κάνεις και την κάνεις. Είναι πολύ η ερωτήση σου, τα θέματα που θέτεις. Καλά κάνεις και την κάνεις, γιατί πάντα θα υπάρχει. Και θα υπάρχει πάντα. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπες. Σε τι φάση βρίσκεσαι, τι είναι αυτό που έχει προτεραιότητα εκείνη την περίοδο. Ποιο είναι το πρόγραμμα, το προσωπικό του αθλητή, πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή σε ποιες συνθήκες, πού βρίσκεται. Όλα αυτά τα βάζεις κάτω και αποφασίζεις. Η δικιά μου η άποψη είναι να, ιδανικά να μπορούσε να γίνονται κάπου μακριά. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι ο interference υπάρχει να μειώνεται. Όχι ότι δεν συνδυάζονται. Συνδυάζονται και ξέρουμε ότι μπορούν να συνδυαστούν αρκετά καλά και οι όποιες παρεμβολές να περιοριστούν πώς έχοντας συνεργασία προπονητή κολύμβησης με γυμναστή κολυμπητή, έτσι ώστε να συνδυάζεται το πρόγραμμα και να μην μπαίνει, ξέρεις, το ένα στα πόδια του άλλου, γιατί ακόμα και ο προπονητής του νερού που συνήθως έχει τον πρώτο λόγο, με τον τρόπο του μπορεί να υποθηκεύει το πρόγραμμα του γυμναστηρίου, σε ποια περίπτωση, όταν παράδειγμα, εκεί που θέλεις να κάνεις μια μέγιστη δύναμη, ο άλλος έχει τεράστιους όγκους, οπότε προπόνηση. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Κάποιες αστοχίες. Για μένα η προτίμηση είναι μετά το γυμναστήριο να είναι να ακολουθεί το νερό μέσα στην ημέρα, αν μπορώ να το επιλύω. Και το σκεπτικό σε αυτό είναι ότι μπαίνοντας στο νερό θέλουμε τον νευρομυϊκό. Επομένως, εγώ σαν Θανάσης κυρίως προτιμώ να προηγείται η προπόνηση στο νερό. Και αυτό γιατί θέλουμε το νευρομυϊκό σύστημα και τα ενεργειακά υποστρώματα που άντε αυτά θα μπορεί να μετασνάξουν, να τα ρυθμίσει λίγο, να είναι πιο ξεκούραστο, έτσι ώστε η εκτέλεση τεχνικής πάντα να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να ακολουθεί το γυμναστήριο, έτσι ώστε να μην... Να μην έχουμε την κόπωση του γυμναστηρίου, να μην την κουβαλάμε στο νερό. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι μια ρουτίνα όλη τη χρονιά. Μπορεί κάποια στιγμή να θέλουμε το γυμναστήριο να παίξει και ένα είδος ρόλου προενεργοποίησης. Μπορεί να θέλουμε να παίξει το γυμναστήριο ένα ρόλο προθέρμανσης. Κάτι πιο απλό. Ή πολύ απλά μπορούμε, αν μας παίρνει από χρόνο και τα λοιπά, να απομακρύνουμε τις μονάδες και μπορεί το γυμναστήριο να μπει πρωινή ώρα και να έχουμε ένα χρόνο αποκατάσταση μετά απόγευμα. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο εύκολα τα προγράμματα, οπότε πολλές φορές το αν θα μπει μπροστά ή πίσω θα καθοριστεί από το ημερήσιο πρόγραμμα του κολυμπητή και μετά κάνουμε τις τροποποιήσεις μας εμείς οι προπονητές. Δηλαδή, πρώτα βλέπουμε που μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε και μετά το προσαρμόζουμε. Με αποτέλεσμα να γίνονται και τα δύο. Και να γίνονται με επιτυχία και τα δύο. Να μπαίνει και το γυμναστήριο πριν και μετά. Απλά πρέπει να κάνεις την τροποποίηση σου και στο κομμάτι της ξηρής προπόνησης, εφόσον προηγείται ή ακολουθεί, και στο κομμάτι του νερού, εφόσον προηγείται ή ακολουθεί. Mm-hmm. Επομένως, καταλήγουμε στο ότι θα υπάρχει πάντα αυτή η ερώτηση. Και ίσως να πρέπει να λέμε ότι, παράδειγμα, ο Ρόκο θα το κάνει πριν, ο Γιάννης θα το κάνει μετά. Βέβαια, στα πλαίσια μιας ομάδας, αυτό φαντάζει απίθανο. Δύσκολο. Αλλά στο κομμάτι της απόλυτης συνδίκευσης, ναι, γίνεται. Έχετε ακόμα και διαφορετικές περιόδους σε μια προπονητική εμπασχετός ή ένα προπονητικό προγραμματισμό. Ναι, και για να το συμπληρώσω, μπορεί εγώ να προτιμώ πρώτα νερό, μετά γυμναστήριο, αλλά πολλές φορές υπάρχουν προπονήσεις στο γυμναστήριο, πας να κάνεις και κάποια μέγιστα ίσως, και μετά ακολουθεί και το νερό και σαν αποκατάσταση. Δηλαδή, παίρνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο το γυμναστήριο, και ειδικά σε αθλητές σπρίντερ μεγάλης ηλικίας, μεγαλώσιμους, που ξέρουμε ότι επενδύουν πολύ στην ενδυνάμωσή τους. Θανάση, όταν ξεκίνησες εσύ. Ναι, όχι, πες. Σαν αθλητής, με το πώς έκανες την προπόνησή σου, με το πώς γινόντουσαν όλα τα πράγματα τότε, με αυτό που έρχεσαι να φέρεις τώρα, ποιες είναι οι μεγάλες ή ας πούμε οι κύριες αλλαγές που έχεις δει? Ωραίο. Έχει αλλαγές, αυτό είναι το καλό. υπάρχει εξέλιξη. Φαντάζομαι να μην είχα να απαντήσω. Τώρα προσπαθώ να τα ιεραρχήσω λίγο. Όχι ότι τότε απαραίτητα δεν ξέρανε οι προπονητές, έτσι προς Θεού. Απλά με τις τότε γνώσεις και με τις τωρινές γνώσεις, οι οποίες έχονταν προσθέτουν στις εκείνες γνώσεις, νομίζω ότι το κομμάτι της εξειδίκευσης, νομίζω το κομμάτι του όγκου προπόνησης, δηλαδή
Έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό που κυριάρχησε τις προηγούμενες δεκαετίες, κυριάρχησε στους μεγάλους τρόπους, με τους ακραίους όγκους προπόνησης, με το ότι το train hard, no matter what, δηλαδή έχουμε καταλάβει ότι το να προπονηθείς αργά είναι πολύ σοβαρή προπόνηση, τα αργά, αργά, τα γρήγορα, γρήγορα. Όχι κάθε μέρα, δεν γίνεται κάθε μέρα ό,τι μπορώ. Δηλαδή, οι μέθοδοι προπόνησης έχουν λίγο εξυγχρονιστεί. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ το κομμάτι της αποκατάστασης το τελευταίο καιρό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να κάθε μέρα, όλη μέρα να σε προπονώ. Το υπόλοιπο της ημέρας, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα πάρεις αποτελέσματα. Το κομμάτι της επιστημονικής παρακολούθησης, δεν ξέρω αν τότε δεν το θέλαμε ή ήταν θέμα συνθηκών, ας πούμε, δυνατοτήτων της εποχής, της επιστημονικής παρακολούθησης δηλαδή. Όλα αυτά, δηλαδή, η επιστήμη, πώς μπαίνει μέσα η κάθε επιστήμη που συνθέτει τη συνολική επιστήμη προπονητικής, νομίζω ότι εξελίσσεται με την βοήθεια της έρευνας, με την ανάμειξη έρευνας και πρακτικής εφαρμογής, και αυτό είναι καλό, έχει αλλαγές. Το κομμάτι του και η τεχνική έχει αλλάξει πάρα πολύ στο νερό, έτσι, ίσως κάτι που περισσότερο κόσμο το γνωρίζει. Το κομμάτι της τεχνικής, δηλαδή, είναι ίσως ένα φοβερό παράδειγμα της εξέλιξης έρευνας και σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή, ήταν ο Γιάννης καταπληκτικός κολυμβητής, τον παρατηρούσαμε, πηγαίναμε, κάναμε αυτό που έκανε ο Γιάννης. Στην πορεία πήραμε 5, 10, 20 Γιάννηδες για να τους μετρήσουμε και είδαμε ότι ο δικός μας ο Γιάννης έκανε κάτι μοναδικό και τον βόλευε και οι άλλοι 19 έκαναν κάτι άλλο. Μάλλον το κάτι άλλο είναι το πιο σωστό με τα ερευνητικά αποτελέσματα. Αλλά ναι, η τεχνική έχει αλλάξει πάρα πολύ και συνεχίζει να αλλάζεται. Να αλλάζει, με συγχωρείτε. Με βάση το συνδυασμό έρευνας και παρατήρησης επιτυχημένων κολυμβητών, έχει αλλάξει άρδιν και στο ελεύθερο, αλλάζει και στο ύπτιο τα τελευταία χρόνια πολύ και γι' αυτό βλέπουμε και την εξέλιξη στους χρόνους του ύπτιου για όσους παρακολουθούν το παγκόσμιο στερέωμα σε γυναίκες και άντρες. Όλα τα κομμάτια βελτιώνονται, Ρόκο. Νομίζω ότι και είναι και το ωραίο του πράγματος, γιατί αν αυτή τη στιγμή λέγαμε ότι αυτό ήταν τελείωσε, νομίζω ότι θα κλείναμε και το podcast και θα πηγαίναμε σπίτια μας, δεν θα λέμε. Okay. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά, γιατί πολλές φορές λέμε, ξέρεις, έχουμε μείνει στάσιμοι, δεν εκείνο, δεν το άλλο και είχαμε κάποιες επιτυχίες, αν θυμάμαι καλά, πριν μερικούς μήνες, έτσι. Σίγουρα πρέπει να πούμε και το κομμάτι ότι, okay, γίνεται όσο καλύτερη δουλειά γίνεται, αλλά χρειάζεται και αυτό. Έτσι, να τα λέμε, γιατί άλλο είναι αυτό που έλεγες να αποκατάσταση πριν, να τελειώνεις την προπόνησή σου και να πηγαίνεις να κάνεις αποκατάσταση, και άλλο να πηγαίνεις για δουλειά. Έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά για τα παιδιά, ναι. Και για τους ίδιους προπονητές και για όλη την ομάδα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν αλλαγές και ότι, okay, προχωράμε, δεν μένουμε δηλαδή στα παλιά και προσπαθούμε ουσιαστικά να εξελίξουμε και αυτό που κάνουμε και τη φύση του αθλήματος. Όχι, δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος, αν σε ενδιαφέρει. Και χαίρομαι πολύ που στη συνεργασία με προπονητές βλέπω προπονητές επιτυχημένους, με έναν τρόπο δουλειάς, με επιτυχίες στο παλμαρέ τους, έτσι, στην καριέρα τους, να συνεχίσουν να ψάχνονται, να ρωτάνε. Οπότε θεωρώ ότι η στασιμότητα είναι επιλογή για κάποιους, ευβολική επιλογή ίσως. Δεν το λέω με κριτική άποψη. Νομίζω ότι. Όχι, έτσι είναι. Υπάρχουν όλες οι συνθήκες και όλα τα ερεθίσματα για να υπάρχει συνεχή εξέλιξη. Και νομίζω ότι είναι και η φύση του χώρου μας. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις κάθε φορά με ένα διαφορετικό αθλητή ή τον ίδιο αθλητή σε διαφορετικές φάσεις, εκ των πραγμάτων πρέπει να κάνεις και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, απαραίτητος πρέπει να ψαχτείς. Επομένως, αυτό και μόνο σου δίνει το έναυσμα για να διαφοροποιηθείς. Πόσο μάλλον δεν υπάρχει πλέον τεχνολογική εξέλιξη που χρησιμοποιείς πολλά εργαλεία, υπάρχει εξέλιξη έρευνας και όλο το συνδυτικό, νομίζω, ζωής, ακόμη και με τα νέα τα παιδιά πλέον επικοινωνείς διαφορετικά, όλα αλλάζουν. Είναι λίγο too convenient να λες ότι δεν είμαστε στάσιμοι. Έτσι. Και για να σου πω και οι επιτυχίες των παιδιών που αναφέρεις, των Ελλήνων κολυμβητών, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό παγκόσμιο στερεώμα, δεν το συζητάμε, το κολύμπι, δεν τυχαία το νούμερο 2 άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων μετά τον κλασικό αθλητισμό. Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με σαφώς υποδέστερες συνθήκες εδώ πέρα, η εξέλιξη και των προπονητών μαζί με τους καλούς κολυμβητές οι οποίοι δουλεύουν συστηματικά, έτσι, αυτοί οι αθλητές,
έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα και πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκες λίγο πριν την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα δεδομένα, τα data που μπορεί να έχει ένας προπονητής. Θα ήθελες να μας αναφέρεις λίγο, ας πούμε, το heart rate είναι αυτό που θα τον βοηθήσει, η χρόνη, ποια είναι τα data που μπορεί να συλλέξει ένας προπονητής, τα οποία θα τα συνδυάσει ένας αθλητικός επιστήμονας και θα μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα διεύλο επικοινωνίας. Mm. Ή μία αίσθηση κόπωσης ή απλά ένα μέτρα. Θα σου πω το πολύ απλό, όλα μπορούν να φανούν χρήσιμα, το καθένα στο μέτρο του φυσικά. Τα είπες ωραία και πολύ ωραία να υπάρχει και ο άνθρωπος που θα τα φιλτράρει για τον προπονητή. Συνήθως δεν υπάρχει. οι προπονητές καλούνται να τα κάνουν από το να τραβήξουν τη διαδρομή στο κουλουάρι, στην πισίνα, να μπει για να ξεκινήσει η ομάδα την προπόνηση, μέχρι να κλείσουν τα φώτα στο τέλος και να πάνε να σχεδιάσουν τα πάντα όλα, να μιλήσουν, να είναι πολυεργαλεία. Υπάρχουν δεδομένα για το κομμάτι της επιβάρυνσης και το κομμάτι του καθορισμού των εντάσεων. Έτσι, αν έφερε στην καρδιακή συχνότητα του heart rate, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι το πιο άμεσο, το πιο εύκολο, χωρίς καν εξοπλισμό να το μετρήσει ο αθλητής μόνος του. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πλέον έχουμε διαπιστώσει και από την πρακτική εφαρμογή κυρίως, αλλά πολλές φορές και ερευνητικά, ότι ακόμα καλύτερα να γίνονται εξολογίες γαλακτικού, να ξαναπενέψουμε για το σπίτι μας, αλλά θεωρώ ότι εκεί πετυχαίνεις πολύ καλύτερα την εκτίμηση της έντασης των εντάσεων. Πρέπει να βλέπεις ένας αθλητής, να ανιχνεύσεις λίγο και το μεταβολικό του προφίλ, να δεις πώς πρέπει να κινηθείς συνολικά, έτσι, όχι μόνο σε ένα σετ, σε μια προπονητική μονάδα, τι κατεύθυνση πρέπει να πάρει ο αθλητής. Επομένως, υπάρχει αυτό το κομμάτι, βέβαια, αυτόματος αναλυτής γαλακτικού. Σε μερικά χρόνια θα μιλάμε και για real-time monitoring του γαλακτικού. Είναι κάτι που έρχεται, βέβαια, έχει ακόμα αρκετά στάδια να περάσει. Τύπου γλυκόζης, έτσι όπως είναι. Αλλά οι αυτόματοι αναλυτές μας κάνουν πολύ καλή δουλειά άμεσα εκείνη τη στιγμή, που δεν χρειάζεται να περιμένεις. Υπάρχουν τα wearables, όλα ρολόγια που βοηθάνε στην καταγραφή της καρδιακής συχνότητας. Από εκεί και μετά, αυτό στο φυσιολογικό κομμάτι και στο βιοχημικό, υπάρχουν όμως πλέον και δυνατότητες για καταγραφή κύκλων χεριάς, μέτρων, χρόνων, όλα αυτά αυτοματοποιημένα. Όπως καταγράφεται, ας πούμε, το ρολογάκι καρδιακή συχνότητα, έχεις ένα γατζετάκι το οποίο το βάλεις στο σκουφάκι, το προσαρμόσεις επάνω σου και περνιούνται αυτά τα δεδομένα μέσω cloud, ας πούμε, στον υπολογιστή του προπονητή ή του αθλητικού επιστήμονα ιδανικά. Αυτά όλα υπάρχουν και υπάρχει φυσικά και η υποκειμενική αντίληψη κόπωσης, υπάρχει και η κουβέντα με τον αθλητή, πώς αισθάνεσαι. Αν αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, όσα δεδομένα και αν έχω σαν προπονητής, σαν αθλητικός επιστήμονας, ένας άνθρωπος καλείται να... Ναι, δηλαδή μπορώ να ξέρω, και οι αθλητές το καταλαβαίνουν, και ξέρετε, όταν οι αθλητές ξεκινούνται με τις μετρήσεις, γίνεται πολύ καλύτερη ίδια. Δηλαδή, οι μέτρησεις και αξιολογήσεις, δηλαδή η χρήση της τεχνολογίας ή των όποιων μεθόδων υπάρχουν για την παρακολούθηση της προπόνησης, είναι για ένα κίνητρο και για τον προπονητή και για να γίνονται καλύτεροι. Έτσι. Για να γίνονται καλύτεροι αγωνιστικά. Πολλοί μπερδεύονται και κοιτάμε να τους πάμε καλύτερο στην προπόνηση, δηλαδή να βγάζουν καλύτερη προπόνηση. Όλα αυτά πρέπει να μαζεύονται για να βγάλεις καλύτερο αποτέλεσμα αγωνιστικά. Έτσι. Φυσικά να είσαι υγιής και να πας στον αγώνα. Όλα τα δεδομένα είναι χρήσιμα, χωρίς όμως τα δεδομένα να σε εγκλωβίζουν. Πρέπει να είναι εργαλεία στον προπονητή, όχι να τον μπλοκάρουν. Και αν όχι ο προπονητής, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα ελέγχει όλα, ο αθλητικός επιστήμονας με τον οποίο συνεργάζεται να μπορεί να έχει τη γνώση, την up-to-date γνώση και να φιλτράρει ποια δεδομένα έχουν προβλήματα. Δηλαδή, ωραία τα gadget όλα, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και από τα πιο απλά wearables ότι οι τιμές μπορεί να είναι λίγο. Όχι τόσο αξιόπιστες, μπορεί να υπάρχουν λάθη, αλλά και να μην είναι μόνο data driven ο προπονητής και ξέρεις, έβγαλε το αποτέλεσμα αυτό είναι τελείωσε χωρίς να συζητούμε άλλες παραμέτρους. Και Θανάση, πόσες φορές έχεις δει, συγγνώμη σε διακόπτω, να έχεις δει ένα HRV και να πεις ο άλλος είναι τώρα για να αρρωστήσει και να σου βγάζει την καλύτερη προπόνηση ή να βλέπεις σε πάση κάποια data που να λες δεν είναι για προπόνηση και να μπαίνει και να είναι η καλύτερη προπόνηση που έχει κάνει ποτέ. Έτσι. Μπράβο.
Και θα έρθουν εκεί οι αθλητικοί ψυχολόγοι και θα μας πούνε, ορίστε, το mentality, το mindset. Ναι, συμφωνώ, το mindset είναι για μένα κυρίαρχο, έτσι, όσο και να ασχολούμαι με τη βιοχημεία. Το τι mindset θα φέρει ο αθλητής στην προπόνηση είναι κυρίαρχο. Δεν πάει να έχει υπέροχες τιμές σε όλα. Είναι συνδυασμός. Απλά για να τα φέρεις βόλτα πρέπει να τα κατέχεις, να υπάρχει καλή συνεργασία. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, για το Heart Rate Variability, για το HRV, υπάρχει τόσο... υπάρχει πολλή κουβέντα, ας πούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως να το παρακολουθήσει ο κάθε αθλητής καθημερινά με τις συνθήκες που θέλει τις πρωινές. Όλα δηλαδή πρέπει να μπορούν να, είναι, να σε βοηθάνε και όχι να καταλήγεις να κάνεις αυτά, ας πούμε. Ακόμα και οι μετρήσεις του Γαλακτικού, για παράδειγμα, τοποθετούνται έτσι, το κάνουμε με τον τρόπο, με το βιοχημικό κομμάτι με το οποίο ασχολούμαι εγώ, έτσι ώστε να είναι φιλικό προς τον προπονητή, φιλικό προς τον αθλητή και να του βοηθάει ποικίλο τρόπο και να πάρουν τα δεδομένα. Αλλά και οι ίδιοι έτσι να αισθάνονται ότι μαθαίνουμε, γινόμαστε καλύτεροι, ρυθμιζόμαστε με πληροφορίες που παίρνουμε πέρα από το χρονόμετρο που δεν θα ξεφύγει, δεν θα ξεχωρίσει ποτέ, ας πούμε, το χέρι του προπονητή. Όσο και αν πλέον πολύ ουσιαστικές προπονήσεις γίνονται χωρίς το χρονόμετρο και αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Στο κομμάτι της φυσιολογίας αλλά και της βιοχημίας, έμεσα, είναι και το κομμάτι που βασικό για τον κολυμβητή είναι η αναπνοή. Μπορεί να αξιολογηθεί, υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες η αναπνοή και κατά πόσο είναι βασικό. Γιατί αναφερθήκαμε σε κάποια πράγματα τα οποία, okay, πολύ ωραία ερώτηση. Τα έχουμε, HRV ας πούμε, αλλά okay, έχει κάποιες δυσκολίες, έχει κάτι αυτό και δεν ξέρω πώς μεταφέρεται μέσα. Τι θα έλεγε για το κομμάτι αυτό της αναπνοής? Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αξιολόγηση των πνευματικών μειών. Έτσι, όσοι έχουν να κάνουν με το αναπνευστικό κομμάτι, με το... Γενικώς έχουν να κάνουν πολλές φορές λόγω αναγκών και απαιτήσεων για την καθημερινή, για την διαβίωση τους, τείνουν πολύ προς το κλινικό κομμάτι πολλοί από αυτούς, γιατί εκεί πέρα έχουν πολλές εφαρμογές για την αξιολόγηση της αναπνευστικής ικανότητας, των πνευματικών μειών και όλα αυτά. Έχουμε και στην Ελλάδα, έτσι, από όλες τις ειδικότητες έχουμε στην Ελλάδα πολύ καλούς, και παλαιότερους αλλά και νεότερους επιστήμονες. Υπάρχει να το αξιολόγησες και η συζήτηση για το κομμάτι της προπόνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω καταλήξει. Αν δηλαδή χρειάζεται έξτρα προπόνηση και έξτρα αξιολόγηση ένας υγιής προπονημένος αθλητής, νομίζω ότι θα είστε familiar, θα είστε γνώστες και το κομμάτι που έπαιξε με τις μάσκες στα αθλήματα εκτός νερού, έτσι που τελικά δεν ήταν τίποτα από... δεν ήταν υψόμετρο κτλ. Ήταν προπόνηση πνευματικών μειών, έτσι. Περισσότερο οι μάσκες παρά κάτι άλλο. Και εν τέλει εκεί λέμε μήπως τελικά πρέπει να προπονούμε πνευματικούς μειών, κάτι που το μάθαμε με λάθος τρόπο, αλλά να σας δώσω μια άλλη πληροφορία. Οπότε νομίζω ότι... πρέπει να μπει και αυτό στο φίλτρο του τι προτεραιότητες δίνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε, αν διαπιστώνουμε κάτι και αν σε ένα οποιοδήποτε screening δούμε ότι υπάρχει κάποια υστέρηση. Σίγουρα η στάση του σώματος στην πισίνα πάντως έχει δείξει ότι ο αθλητής αναπνέει καλύτερα αναλόγω στη στάση που έχει στο νερό. Κοίταξε, είναι όλο το πακέτο του αθλητή, το ξαπλωμένο, η οριζόντια θέση, αλλά μέσα στο νερό, ότι η αναπνοή πρέπει να μπει στη τεχνική, ότι κάποιος πρέπει να κρατήσει την αναπνοή για 50 μέτρα ή κάποιος μπορεί να πρέπει να αγωνίζεται για 15 λεπτά συνεχόμενα, ξέρεις, εισπνέοντας, εκπνέοντας, χωρίς ο ίδιος να είναι, δεν το κάνει τόσο ελεύθερο όσο στο τρέξιμο που είσαι εκτός νερού. Όλα αυτά δημιουργούν διαφορετικές απαιτήσεις και ενδεχομένως εκεί δηλαδή αυτό πιθανόν που λέει ο Γιάννης να ξεκινάει η ερώτησή του από κάτι μπορεί να έχουν διαπιστώσει και να είπανε ναι, μπορεί κάποιος να θέλει να προπονηθεί, μπορεί να υπάρχουν και δεδομένα που δείχνουν ότι δεν είδαμε διαφορές. Δηλαδή η όλη προπόνηση προπονεί και αυτό το κομμάτι. Επομένως πρέπει να μπει και αυτό στο φίλτρο της εξειδίκευσης και το τι χρειαζόμαστε. Πρακτικά το λέω, γιατί αν δεν κάνεις screening, αν δεν δοκιμάσεις, δεν θα είσαι ποτέ σίγουρος αν αυτό το χρειάζεται, γιατί δεν είναι και τόσο διαδεδομένο δηλαδή, όσο φανταζόμαστε, παρότι υπήρχαν κάποια στιγμή ένα πικ στη διαφήμιση τουλάχιστον οι συσκευές προπόνησης πνευματικών μειών. Δεν το θεωρώ και τόσο διαδεδομένο όσο άλλα πραγματάκια. Εντάξει, ίσως το κομμάτι με τον μπαλόνι σε κάποιους να αρέσει, γιατί είναι και εύκολο και παιχνίδι, αλλά και αυτό νομίζω ότι
Είναι και λίγο διαφορετικό, είναι και λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, δεν είμαι ο πλέον ειδικός, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Οπότε, επί της ουσίας, το τι κάνεις πραγματικά και στο τι κάνεις στην προπόνηση συναισθηματικών μειών. Επομένως, ίσως αυτό να παίζει το ρόλο του, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερο εγώ. Okay. Τέλεια. Ρόκο, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, σου βλέπω. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί ξέρεις και είμαστε όλοι στο The Swim Market. The Swim Marker είναι το label για τις μετρήσεις που κάνουμε στους αθλητές. Από το swimming και το biomarker το κάναμε ένα. Κάτι πιο εύηχο ή κάτι πιο όμορφο ίσως. Πολύ ευχαρίστως για όποιον ενδιαφέρεται να συζητήσουμε μια αξιολόγηση γαλακτικού αλλά και λοιπόν βιοχημικών παραμέτρων. Μπορεί να βοηθήσει την προπόνησή του, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει την προπόνησή του, αλλά ο καθένας επιλέγει και διαλέγει αν κάτι ταιριάζει και αν μπορεί να το θέλει και μπορεί να το διαχειριστεί. Έχουμε τη χαρά να συνεργάζομαι με πολύ καλούς προπονητές και πολύ καλούς αθλητές, να φέρει αποτελέσματα αυτή η συνεργασία και να γεμίσουμε και αρκετές πληροφορίες, αρκετές γνώσεις με βάση τις μετρήσεις αυτές, να διαπιστώνουμε τους αθλητές σε τι κατάσταση ενεργειακή, μεταβολική βρίσκονται, τι χρειάζεται παραπάνω, τι χρειάζεται λιγότερο. Το καλύτερο για μένα είναι ότι πολλές φορές χρειάζεται λιγότερο και αυτό είναι το παράξενο για πολλούς, αλλά είναι η ουσία του πράγματος. Χρειάζεται λιγότερο και όντως αυτό το βρίσκουμε στα μετρήσεων. Οπότε ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι αυτό που μας αρέσει να κάνουμε πέραν της προπόνησης, να μετράμε και να βρίσκουμε τι γίνεται. Υπάρχει η σελίδα, είναι The Swim Marker. WordPress, είμαστε στο WordPress, wordpress.com, The Swim Marker, αλλά μέσω μηχανών αναζήτησης το βρίσκει κάποιος και στα social. Θα το βάλουμε και από κάτω. Θα το βάλουμε από κάτω στο βίντεο. Εμείς ευχαριστούμε, Θανάση, που σε είχαμε και μας έδωσες όλες αυτές τις ωραίες πληροφορίες και σε εκδοήσεις. Χάρηκα για την ωριμία. Χάρηκα και εγώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία η κίνησή σας και το podcast που έχετε στήσει. Μακάρι να ακούγοντας το κάποιος έτσι να πάρει 5 πληροφορίες ή να περάσει ευχάριστα την ώρα του από την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.